Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου και σας καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ο Νίκος Κοτζιάς μιλάει στην Πάτρα για την Ελλάδα στην εποχή των αλλαγών. Εκδήλωση της κίνησης Πράττω την ώρα που η Συμφωνία των Πρεσπών συνεχίζει να προκαλεί κλειδονισμούς εντός αλλά και εκτός συνόρων. Απόβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο από κατοίκους Ανατολικής Αιγιάλειας για τη λειτουργία του Χιτά Αιγύρας. Ζήτησαν από την Δυτική Ελλάδα το άμεσο κλείσιμο της εγκατάστασης. Τροφή για σχόλια από την παρουσία της κόρης του Πέτρου Τατούλη στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με Μητσοτάκη Νίκα στην Τρίπολη για την εκλογική μάχη στην περιφέρεια Πελοποννήσου. 20 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρίτων. Ένα χιονοδρομικό κέντρο κόσμημα αποκτά η Δυτική Ελλάδα. Στην Πάτρα βρίσκεται απόψε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, ο οποίος θεωρείται ως αρχιτέκτονας της Συμφωνίας των Πρεσπών με τα Σκόπια για το Μακεδονικό. Ο κ. Κοτζιάς, ως επικεφαλής της κίνησης Πράττω, πραγματοποιεί αυτήν την ώρα ομιλία στην αίθουσα του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος με θέμα «Η Ελλάδα σε εποχή αλλαγών». Απευθεία σύνδεση τώρα με το ΤΕΕ και πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κ. Κοτζιάς. Στην εξωτερική πολιτική δεν υπάρχουν φίλοι, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Και ο φιλικός τρόπος, αν θέλετε, που μπορούμε να εξασφαλίσουμε για να τα προωθούμε. Χρειάζεται να βρει συμμάχους για να αποστρατεύσει τους ενεργειακούς πόρους που βρίσκουμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Για να προστατεύσει την Κύπρο και το Καστελόριζο. Οι μεγάλες κουβέντες μας οδήγησαν σε εθνικές τραγωδίες. 1897, 1921, Κύπρος 1974, μεγαλοστομίες. Αλλά η χώρα δεν έχει ανάγκη από μεγαλοστομίες, έχει ανάγκη από ισχυροποίηση των θέσεών της διεθνώς. Από ισχυροποίηση των συμμαχιών της με όποιον προστρέχει να προασπίσει τα δικαιώματα της Κύπρου παραδείγματος χάρη ή τα δικαιώματα τα θαλάσσια του Καστελόριζου στο διεθνές περιβάλλον που διαμορφώνεται. Και δεν πρέπει να αφήνεις στην εξωτερική σου πολιτική να αποξεχνιέσαι ποτέ. Το έχουμε παράδοση να αφήνουμε να κυλάνε πράγματα, να δημιουργούνται κενά. Αλλά όπως έδειξαν οι τελευταίες δηλώσεις και του φίλου μου, του Ζόραν, του Ζάεφ, όταν αφήνεις κενά, από το μπάνιο θα εισχωρήσει νερό. Από το σπασμένο παράθυρο κρύος αέρας. Και στις διεθνείς σχέσεις θα εισχωρήσει η αξιοποίηση από την άλλη πλευρά των κενών σου. Πρέπει λοιπόν να μην αφήνεις κενά, να διακρίνεις ποιο είναι το κύριο από το δευτερεύον και πώς θα αναπτυχθείς και θα αναπτύξεις την πολιτική σου πάνω σε αυτά. Και πρέπει να το πω ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις να θέλεις η χώρα και πρέπει και σωστά το επιδιώκουμε να είναι ηγεμόνας στα Βαλκάνια και γίνεται αποδεκτή με κάποιους οι οποίοι θέλουν να δυναματίζουν κάθε φορά την εξωτερική σου πολιτική. Διότι η αναβλητικότητα απέναντι στο μικρό εταίρο της κυβέρνησης δημιουργεί κακό και απαξίωση και της χώρας διεθνώς και της ίδιας της κυβέρνησης αλλά και το τι θέλει μια πλειοψηφία. Δεν μπορεί να κουνάς το δάχτυλό σου σε ένα μικρότερο κόμμα της αντιπολίτευσης που θέλει να σε στηρίξει στη Συμφωνία των Πρεσπών και να ανέχεσαι ο κυβερνητικός σου εταίρος να υπονομεύει την αξιοπιστία της χώρας. Και θέλω να σας πω και κάτι. Ακούω συχνά, επειδή έχω μια ευθύνη, κριτικές για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν λέω για τη μία ή άλλη καλοπροαίρετη. Αλλά κριτικές που την απορρίπτουν με μια έτσι απαξίωση. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Κάναμε μια συμφωνία ανάμεσα σε έναν νικητή ενός πολέμου και έναν ιτημένο. Διότι μόνο οι νικητές από έναν πόλεμο υπαγορεύουν όρους και τους αποδέχεται αναγκαστικά ο ιτημένος που μετά ψάχνει όμως τις επόμενες δεκαετίες πώς θα τα ανατρέψει. Αλλά ας πούμε να φύγουμε. Δεν έχουμε νικητές κοιτημένους. Αναγνωρίζουν και οι κριτικοί ότι δεν είχαμε πόλεμο. Ερώτημα. Μπορείς να κάνεις μια συμφωνία με κάποιον ο οποίος δεν θα πάρει τίποτα. Δηλαδή γιατί να συμβιβαστεί μαζί σου αν δεν πάρει τίποτα.
και δεν θα κάνει συμβιβασμό που θα πάρει κάτι. Ωραία. Μερικοί λένε δεν έπρεπε να δώσουμε τη γλώσσα, ο υποκριτές την έχουν δώσει από το 1977. Δηλαδή έβγαλε διαζύγιο με τη γυναίκα από το 1977 και βρίσκει το δικηγόρο του το 2018 γιατί πήρε διαζύγιο η γυναίκα του το 1977. Τη δώσαν τη γλώσσα το 1977. Τη δώσαν στον ΟΗΕ. Μπήκε στις επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. Το 1992-1994 αποδέχθηκαν στον ΆΙΖΟ. Γιατί δεν πήγαν στη διαπραγμάτευση ούτε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη ούτε η κυβέρνηση του Παπαδρέου. Και αποδέχτηκαν να μπει η ονομασία της γείτονας βόρειας χώρας και τα εισιτμήσεις της έτσι όπως εκείνη ήθελε. 3 χρόνια δεν πήγαν σε διαπραγμάτευση αυτοί που διδάσκουν με το δάχτυλο στο χέρι πόσο καλύτερη διαπραγμάτευση θα κάνανε. Λοιπόν, ακούσαμε ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Νίκου Κοζιά αυτή την ώρα στην αίθουσα του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα. Ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, μιας και ο κύριος Κοζιάς αναφέρθηκε σε αρκετά ζητήματα της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά και στο πόσο αυτή έχει επηρεάσει τις κυβερνητικές σχέσεις, μιλώντας μάλιστα και για κυβερνητικούς εταίρους οι οποίοι υπονόμευσαν και την αξιοπιστία της χώρας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, θα δούμε βέβαια και στα επόμενα δελτία ειδήσεων του Ιόνια και σε εκπομπές αναλυτικότερα τα όσα θα πει σήμερα ο κύριος Κοζιάς εδώ από την Πάτρα, μιας και η επίσκεψή του στην περιοχή της Αχαΐας θα είναι επιδιήμερο, μιας και αύριο θα βρεθεί στην πόλη των Καλαβρίτων. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, καθώς στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος μετέβησαν κάτοικοι της Αιγύρας διαμαρτυρόμενοι για τον χιτά της περιοχής. Ζητούν εδώ και τώρα το κλείσιμό του, με αφορμή πρόσφατες μετρήσεις και αντίστοιχες χημικές αναλύσεις που δείχνουν επιβαρημένο τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Απόβαση στην Πάτρα έκαναν το μεσημέρι της Δευτέρας κάτοικοι και φορείς της Ανατολικής Αιγυάλιας, ζητώντας το κλείσιμο πριν καν να διοδοτηθεί του χιτά Αιγύρας. Ζητάμε άμεσα να κλείσει αυτή η χωματερή, γιατί με δεδομένα καινούργια που έχουμε και από το Πανεπιστήμιο των Πατρών, το Τμήμα Υγιεινής, αλλά και από τις τελευταίες αναλύσεις που γίνονται στις ιδιωτήσεις, είναι ο καρκίνος καραδοχή για ολόκληρη την περιοχή. Σε ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Κατοίκων γίνεται αναφορά στην έκθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, η οποία κατά τη διενέργεια μετρήσεων σε γεωτρήσεις πλησίων του χιτά Αιγύρας διαπίστωσε μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Αφού βρίσκεται, λέει η Περιφέρεια, ότι βρίσκεται ο χιτά μας σε μια διαδικασία αδειοδότησης, ας πάρει την άδεια και ας δούνε μετά τι θα κάνουμε. Όταν δεν έχει άδεια, να τον κλείσουν. Και είχαμε βάλει το ζήτημα λοιπόν να αναστείλει τη λειτουργία. Αυτοί όχι μονάχα εντόπισαν την μόλυνση δηλητήρια στα 180 μέτρα βάθος, μιλάμε. Δεν είναι μικρός ο υδροφόρος ορίζοντας. Πάνω από 30 πολίτες της Αιγύρας παρέστησαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δευτέρας και ζήτησαν να συζητηθεί προημερησίας διάταξη στο θέμα του χιτά και της επικινδυνότητάς του. Απαιτούμε να κλείσει ο χιτά, είναι ρυπογόνος. Καταστρεφόμαστε, θα καταστραφούν οι καλλιέργειες. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο στις 3 γεωτρήσεις που διανύχθηκαν, εντοπίζεται σοβαρή μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα σε μία δε από αυτές που άφριζε, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, οι τιμές ρήπων είναι 8 φορές μεγαλύτερες του επιτρεπτού ορίου. Μετά και τις τελευταίες αναλύσεις που έχουμε επίσημα πια από τους εκθεωρητές περιβάλλοντος, που έχουν βγάλει μόλυνση τερατογόνες, καρκινογόνες ουσίες σε βάθος 185 μέτρα από τις 3 γεωτρήσεις, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε αγανακτήσει, γιατί βλέπουμε το αδιέξοδο και γιατί αυτοί οι οποίοι πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες σκοφεύουν. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των κατοίκων της περιοχής, το νερό δηλητηριάζεται από τον παράνομο χιτά. Οι κάτοικοι παράλληλα βάλουν κατά των δημοτικών συμβούλων και τοπικών προέδρων, στους οποίους και καταλογίζουν το ρόλο του καταγραφέα ενός αργού θανάτου της περιοχής. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα των κινητοποιήσεων που έχουν αποφασίσει κάτοικοι της περιοχής για το συγκεκριμένο ζήτημα και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δούμε και άλλες κινητοποιήσεις ακόμα και με αποκλεισμούς δρόμων, όπως είχαν πει σε εκπομπές του Ιόνιαν πριν από λίγες ημέρες. Λοιπόν, τώρα χάρτες στους οποίους η περιοχή της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδος αλλά και του Ιωνίου παρουσιάζονται ως ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε σεισμικό κίνδυνο, ανήρτησε στο διαδίκτυο ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Global Earthquake Model που εδρεύει στην Ιταλία. Πάμε να μας δώσει το ρεπορτάζ ο Ιάσονας Τσόλης.
Παπαδημοπούλη. Άσονα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Κυρίες και κύριοι, πρόκειται για χάρτες οι οποίοι είναι πρωτότυποι σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό τους. Πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιους χάρτες. Είναι χάρτες οι οποίοι προβλέπουν τον κίνδυνο, τις περιοχές υψηλού κινδύνου από σεισμικές δονήσεις. Μάλιστα, προβλέπουν ποιες θα είναι οι περιοχές εκείνες οι οποίες θα υποστούν τις μεγαλύτερες υλικές ζημιές σε περίπτωση που συμβεί ένα σεισμικό γεγονός. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, η περιοχή δική μας, δηλαδή Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων, είναι η δεύτερη σε επικινδυνότητα περιοχή μετά την Αττική. Mm-hmm. Στους συγκεκριμένους χάρτες ενσωματώνονται πάρα πολλά μοντέλα περιφερειακά, εθνικά και παγκόσμια σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη των σεισμών, αλλά και στοιχεία σε ό,τι αφορά τα υλικά των κτηρίων και ποια κτίρια είναι περισσότερο επιρρεπή στο να καταρρεύσουν. Οι χάρτες αυτοί θα ανανεώνονται μία φορά τον χρόνο, θα μπαίνουν καινούργια στοιχεία δηλαδή, και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά, σχεδιάζεται από το 2007 και είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο τόσο στα χέρια των σεισμολόγων όσο φυσικά και στα χέρια των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση που γίνει ένα σεισμικό γεγονός ιδιαίτερα μεγάλο. Σίγουρα πάντως η Άσονα είναι ένα εργαλείο, αλλά αυτό το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε πουδενή είναι ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει την υψηλότερη σεισμικότητα στην Ευρώπη, αν όχι μια από τις χώρες με την υψηλότερη σεισμικότητα στον κόσμο, με αποτέλεσμα να αποφασίσουμε ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς, θα πρέπει να φτιάχνουμε τα κτίρια μας έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν να πέσουν από ισχυρές δονήσεις, γιατί αυτό είναι πλέον το ζητούμενο. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς, έτσι. Αυτό λένε και οι επιστήμονες. Ακριβώς έτσι είναι, Νίκο, και με βάση τους χάρτες αυτούς υπολογίζεται ότι 3 εκατομμύρια κτίρια είναι επιρρεπή σε περίπτωση που γίνει ένα σημαντικό σεισμικό γεγονός να καταρρεύσουν ή να υποστούν πολύ σοβαρές υλικές ζημιές. Από τα κτίρια αυτά, τα περισσότερα είναι κτίρια κατοικίες φυσικά, αλλά είναι και πολλά κτίρια δημόσια. Οπότε πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς, αλλά και να προστατευόμαστε από αυτούς. Ακριβώς έτσι κι αλλιώς, πολλές φορές και οι δικοί μας επιστήμονες έχουν χτυπήσει καμπανάκι κινδύνου, ιδίως για το τι γίνεται με τα δημόσια κτίρια και τους ελέγχους πρέπει να γίνουν. Πολλές φορές και το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος έχει αναφερθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα, ζητώντας να γίνουν άμεσα έλεγχοι, δευτεροβάθμιοι έλεγχοι σε όλα τα δημόσια κτίρια της περιοχής, προκειμένου να υπάρχει απόλυτη προστασία για το κοινό. Γεια σου, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ που μας έδωσες. Καλώς βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εικόνα ρήπανση στην Καλαμάτα και μάλιστα εν μέσω των γιορτών. Τα σκουπίδια εδώ και τρεις ημέρες μένουν αμάζευτα, μιας και δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας τόνισε πως μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει βρεθεί λύση στο ζήτημα. Η Καλαμάτα γεμίζει σκουπίδια. Από την Παρασκευή 7 Δεκέμβρη, οπότε και σταμάτησε να ισχύει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την διαχείριση των απορριμμάτων, ο Δήμος έμεινε χωρίς προσωπικό για την αποκομιδή, με αποτέλεσμα σκουπίδια να υπάρχουν ακόμα και σε κεντρικά σημεία της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Σε δύο μέρες τα πράγματα θα έχουν αποκατασταθεί. Κινούμε διαδικασίες αυτή τη στιγμή και προς την αποκεντρωμένη και προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο λόγος είναι ότι έχει απολυθεί το μισό προσωπικό και δεν έχει αντικατασταθεί. Όταν έχουμε τους μισούς οδηγούς και τους μισούς εργάτες, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Όπως είπε ο Δήμαρχος, η παράταση στην έκτακτη ανάγκη που είχε ζητήσει προς το παρόν δεν έχει πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, δήλωσε αισιόδοξος για την εξεύρεση λύσης. Η συνεργασία του με το Υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα είναι καλή, όπως παραδέχθηκε, αφήνοντας όμως αιχμές για παραλήψεις από την σημερινή Περιφερειακή Αρχή. Δεν μπορεί να υπάρξει σε τοπικό επίπεδο συνεννόηση. Νομίζω ότι η χώρα έχει κυβέρνηση που μπορεί να αποφασίσει τα νόμιμα. Οι μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, έχουν καθυστερήσει. Ο κύριος Νίκας παραδέχθηκε ότι είχε προτάσεις από ιδιώτες να αναλάβουν για λίγες ημέρες την καθαριότητα, αλλά τόνισε πως δεν μπορεί να ανέβει σε απορριμματοφόρο κάποιος που δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Ελπίζω μέχρι το τέλος της εβδομάδος να έχει αποκατασταθεί και η σύνθεση του προσωπικού που απαιτείται για την κίνηση των απορριμματοφόρων και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Η μεγάλη αγωνία μου είναι πάντοτε η ανακύκλωση, διότι όπως καταλαβαίνετε, όταν έχουμε μια οξυμένη κατάσταση, ρίχνουν και στην ανακύκλωση σύμμικτα απορρίμματα, με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα. Η εικόνα της πόλης αναμένεται να αποκατασταθεί έως το τέλος της εβδομάδας.
Συμβαίνουν στην περιοχή της Καλαμάτας. Το ζήτημα της αποκομιδής των απορριμμάτων ταλαιπωρεί πάρα πολλές φορές. Ένα ζήτημα μεγάλο το οποίο το έχουμε αναδείξει πολλές φορές μέσα από την συχνότητα του Ιόνιαν για το τι ακριβώς συμβαίνει σε ολόκληρη την περιφέρεια. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι στην περιφέρεια Πελοποννήσου υπάρχει σε εξέλιξη και ο σχεδιασμός για την διαχείριση των απορριμμάτων. Ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες κατασκευής ενός εργοστασίου στην περιοχή της Κορίνθου και δρομολογούνται βέβαια λύσεις και εξελίξεις για ολόκληρη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είδαμε νωρίτερα και στο δελτίο μας τις αντιδράσεις για την περιοχή της Αχαΐας και για την Εγύρα συγκεκριμένα, αλλά γνωρίζουμε βέβαια πολύ καλά και ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί με τα απορρίμματα και στα Ιόνια νησιά. Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς την εκπόνηση ενός νέου πρωτότυπου μεταπτυχιακού προγράμματος για την πρόληψη των εξαρτήσεων προχωράνε το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Πατρών από κοινού με τον ΟΚΑΝΑ. Οι δράσεις ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν πολλούς μήνες με τη συμμετοχή φοιτητών από τα δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα. Φοιτητές από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας συμμετέχουν από κοινού σε μια σύμπραξη των δύο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και του ΟΚΑΝΑ για τη διαμόρφωση ενός νέου πρωτότυπου μεταπτυχιακού προγράμματος για την πρόληψη των εξαρτήσεων. Ουσιαστικά η συνέργεια έχει ως κύριο στόχο πρώτα απ' όλα την ευαισθητοποίηση των φοιτητών από τα δύο τμήματα σε θέματα εξάρτησης και δευτερευόντως στο να δημιουργηθεί ένα μεταπτυχιακό μεταξύ του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, το οποίο θα εκπαιδεύει τους αποφύτους σε θέματα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που ξεκινάμε ένα εισαγωγικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών διαλέξεων στους φοιτητές της Κοινωνικής Εργασίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος. Σύμφωνα με το σχεδιασμό μας, είμαστε εδώ μέχρι τον Ιούνιο. Θα γίνουν 12 συναντήσεις ακόμα με τους φοιτητές. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μηνιαίες συναντήσεις με τους φοιτητές και τους επιβλέποντες καθηγητές, με παρουσιάσεις εργασιών και συζήτηση για τη διαμόρφωση του πλαισίου πάνω στο οποίο θα βασιστεί το μεταπτυχιακό. Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας του ΤΕΙ με τον ΟΚΑΝΑ με στόχο την προώθηση δράσεων ερευνητικού, μελετητικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Αυτές οι διαλέξεις περιλαμβάνουν ουσιαστικά θεματικές που θα διερευνούν το τι είναι η εξάρτηση, τις διάφορες εναλλακτικές μορφές θεραπείας που μπορεί να υπάρχουν στα θεραπευτικά προγράμματα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Θα περιλαμβάνουν την αποσαφήνιση βασικών ενιών για την πρόληψη, για τις προληπτικές παρεμβάσεις στο σχολείο, στην οικογένεια. Σε μηνιαία βάση θα υπάρχει μια παρόμοια συνάντηση, στην οποία συνάντηση οι φοιτητές θα εκπαιδεύονται σε θέματα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, αλλά σε επίπεδο πρόληψης κατά κύριο λόγο. Πρόκειται για ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που για πρώτη φορά θα δημιουργηθεί σε ακαδημαϊκό ίδρυμα της χώρας μας, με στόχο την επιμόρφωση και την κατάρτιση των φοιτητών πάνω στην έγκαιρη πρόληψη και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στην Καλαμάτα να δούμε τον συνάδελφο τον Γιάννη Συνάπη για να μας δώσει τον απόϊχο αλλά και όλο το παρασκήνιο της επίσκεψης του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Τρίπολη, όπου εκεί είχαμε μια σημαντική εκδήλωση με όλες τις νόδες, τις νομαρχιακές διοικούσες επιτροπές Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στην Πελοπόννησο για την υποψηφιότητα του Παναγιώτη Νίκα για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Πάμε να δούμε τον συνάδελφο τον Γιάννη Συνάπη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα. Νίκο, καλησπέρα. Ήταν η επίσημη παρουσίαση της υποψηφιότητας του υποψηφίου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου της Νέας Δημοκρατίας, Δημάρχου Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα, από τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης. Θα έλεγα ότι ήταν μια ικανοποιητική κομματική συγκέντρωση Νέας Δημοκρατίας. Το μήνυμα ήταν ότι η επόμενη μέρα πρέπει να βρει τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και Περιφερειάρχη Πελοποννήσου τον Παναγιώτη Νίκα. Οι ομιλητές, οι πρόεδροι των ΝΟΔΕ, ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης και ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης έμπλεξαν το εγκόμιο του κ. Νίκα ως σπουδαίο αυτοδιοικητικού, ως ανθρώπου, ως δημάρχου που έχει κάνει σπουδαίο έργο στο Δήμο Καλαμάτας. Και το έργο αυτό αποτελεί εγγύηση και την περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο κύριος Νίκας στην ομιλία του επέκρινε δρυμύτατα την περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου, την εκατηγόρησε για λαϊκισμό, πολυκατισμό, νεποτισμό και παρατήρησε ότι ήταν ανεπαρκής στη διαχείριση του ΕΣΠΑ, στη διαχείριση των απορριμμάτων και σε άλλα σοβαρά ζητήματα. Είπε ότι δεν έκανε κανένα μεγάλο έργο και ότι το μόνο της ενδιαφέρον και επιτυχία ήταν η συμμετοχή στα πανηγύρια.
κύριος Νίκας είπε ότι ήρθε η ώρα να υπάρξει εθνολογική διαχείριση των πόρων ευρωπαϊκών και εθνικών, να γίνουν μεγάλα και σημαντικά έργα και να πάρει η Πελοπόννησος στη θέση που της αξίζει, γιατί όπως είπε, από τα 32 εκατομμύρια τουρίστες που ήρθαν φέτος στην Ελλάδα, μόνο 500.000 ήρθαν στην περιφέρεια Πελοποννήσου, παρά την προβολή και τη συμμετοχή της μυθικής Πελοποννήσου στις διεθνείς εκθέσεις. Να πούμε ότι συμμετείχαν όλοι οι βουλευτές των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου, πρώην βουλευτές και υπουργοί, και να τονίσουμε ότι η εντύπωση έκανε η παρουσία στην συγκέντρωση. Εδώ θέλω να σταθούμε τώρα, Γιάννη, γιατί η παρουσία της κόρης του Περιφερειάρχη, του κυρίου Τατούλη, στη συγκεκριμένη συγκέντρωση σίγουρα σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, έτσι δεν είναι? Προκάλεσε αίσθηση, σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. Οι πληροφορίες μας είναι ότι συνάντησε αρχικά την αντίδραση του κυρίου Αυγενάκη. Και η κυρία Τατούλη έδωσε την απάντηση ότι ήταν μια δημόσια εκδήλωση και πως θα μπορούσε να συμμετέχει και δεν ήταν μια επίσκεψη στα κομματικά ή στο γραφείο του κυρίου Αυγενάκη. Να πούμε ότι η κυρία Τατούλη παρακολούθησε όλες τις ομιλίες και του κυρίου Νίκα και του κυρίου Μητσοτάκη. Μας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι υπέμενε καρτηρικά την δρυμία κριτική που άσκησε στο πρόσωπο του πατέρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Πέτρο Τατούλη, ο κύριος Νίκας. Και να σημειώσουμε ότι στο τέλος η κυρία Τατούλη είχε θερμές χειραψίες με μέλη της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως από την Αρκαδία. Πώς εξέλαβαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη, την κίνηση αυτή της κυρίας Τατούλη? Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ίσως η ίδια δεν θέλησε να ρίξει γέφυρες προς την πλευρά του κυρίου Νίκα ή προς την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη? Τι ακριβώς θεωρούν ότι κρύβεται πίσω από αυτή την κίνηση? Να πούμε την αστεία εκδοχή, θα έλεγα, ότι η κυρία Τατούλη υποστηρίζει την υποψηφιότητα του κυρίου Νίκα και την υποψηφιότητα του πατέρα της. Και το δεύτερο που έχει πολιτική λογική είναι ότι η κυρία Τατούλη προσπαθεί να κρατήσει γέφυρες με τη Νέα Δημοκρατία στην προσπάθειά της να είναι υποψήφια βουλευτής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις εκλογές του 2019 στην Αρκαδία. Γεγονός που θεωρώ δύσκολο μετά τις πολύ κακές σχέσεις και τις επιθέσεις που πραγματοποιεί ο κύριος Τατούλης όχι μόνο, θα έλεγα, στον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, που είναι γνωστές οι αντιθέσεις που υπάρχουν, αλλά θα έλεγα και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Υπήρχαν, Γιάννη, άλλες παρουσίες οι οποίες προκάλεσαν αίσθηση ή κάποια παρελειπόμενα από την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στην Τρίπολη για την υποψηφιότητα του κύριου Νίκα? Εκείνο στο οποίο στέκεται η επιλογή του κυρίου Νίκα, στο οποίο στέκεται η Νέα Δημοκρατία και στο οποίο στέκεται η Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια Πελοποννήσου αλλά και κεντρικά, είναι ότι ο κύριος Νίκας έχει παρουσιάσει ένα σπουδαίο έργο στην Καλαμάτα και αυτό το έργο θέλουν οι νεοδημοκράτες να παρουσιάσει ο κύριος Νίκας και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Να πούμε ότι ήταν μια καθαρά κομματική εκδήλωση, ότι ήταν όλοι οι πρώην βουλευτές, πρώην υπουργοί. Να φέρω χαριστικά ότι ήταν μεταξύ αυτών η κυρία Άλσα Παπαδημητρίου από την Αργολίδα, ο κύριος Αποστολάκος στη Λακωνία, ο κύριος Λαμπρόπουλος πρώην υπουργός από τη Μεσσηνία. Νυν βουλευτές, δεν παρέστη. Κάποιοι ήλπιζαν ότι μπορεί να είναι ο πρώην πρωθυπουργός βουλευτής Μεσσηνίας, Αντώνης Σαμαράς, δεν παρέστη. Αλλά εκείνο που γνωρίζω είναι ότι στελέχη του ήταν παρόντα και αναμένεται να στηρίξουν δυναμικά την υποψηφιότητα του κυρίου Νίκα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ το οποίο μας έδωσες. Καλώς βράδυ. Μένουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Καλαμάτα, καθώς κάλεσμα για συμμετοχή στην πανελλαδική κινητοποίηση των συνταξιούχων που θα γίνει το προσεχές Σάββατο στο Σύνταγμα, έκαναν οι εκπρόσωποι των συνταξιουχικών οργανώσεων στη Μεσσηνία. Από την Καλαμάτα θα φύγουν λεωφορεία τα οποία θα ανεβάσουν δωρεάν τους συνταξιούχους στην Αθήνα για την κινητοποίηση. Συνταξιούχοι της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας γενικότερα θα μετέχουν στην πανελλαδική συγκέντρωση των συνταξιούχων που θα γίνει στην Αθήνα το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου και συγκεκριμένα στην πλατεία Συντάγματος που θα ολοκληρωθεί με πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου. Απαιτούμε να δοθεί άμεσα πολιτική λύση, διότι με πολιτική απόφαση μας πήραν όλα αυτά που χρόνια και αγώνες είχαμε κατακτήσει. Οι συνταξιούχοι διεκδικούν μεταξύ άλλων την επαναφορά των συντάξεων στα αρχικά ποσά, λένε όχι στην κατάργηση του ΕΚΑΣ και ζητούν άμεση καταβολή της 13ης και 14ης σύνταξης. Στο νέο σφαγιασμό που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ετοιμάζει για τις πενιχρές συντάξεις αποδοχές μας,
με τον νόμο Κατρούγκαλου, απαντάμε με νέα πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα στις 15 Δεκεμβρίου στην πλατεία Συντάγματος στις 12:30 το μεσημέρι και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων κάλεσαν από την Καλαμάτα τον κόσμο να συμμετέχει μαζικά στην πανελλαδική κινητοποίηση που θα γίνει στο Σύνταγμα. Οι αγωνιστικές κινητοποίησεις των συνταξιούχων το προηγούμενο διάστημα, οι συζητήσεις και περιφερειακές συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας αφύπνισαν τους συνταξιούχους. Περισσότεροι μπήκαν στον αγώνα και ξέφυγαν από την απάθεια και την θανατηφόρα λογική ότι δεν γίνεται τίποτα. Το Σάββατο όλοι μαζί, όλοι οι συνάδελφοι, γίνεται πανελλαδική συγκέντρωση. Δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν μπορώ, δεν κάνω, δεν ράνω. Πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να δώσουμε αγωνιστικό παρόν. Ήδη θα πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί πέρα, περιμένουμε να μας πούνε κάτι εκεί πέρα, αλλά να γνωρίζουν όλοι οι πάντες, όλες οι κυβερνήσεις, ότι οι συνταξιούχοι δεν τα βάζουν πέρα. Η μετάβαση των συνταξιούχων στην Αθήνα θα είναι δωρεάν και η αναχώρηση θα γίνει στις 8 το πρωί του Σαββάτου από την γέφυρα του ΟΤΕ. Με παρουσία Ελλήνων και Γερμανών μαθητών μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος του ΕΠΑΛ Λεχενών επισκέφθηκαν τη Ζάκυνθο και πήγαν στο Μνημείο της Εβραϊκής Συναγωγής προκειμένου τα παιδιά να μάθουν περισσότερα για την ιστορική διάσωση των Εβραίων στο νησί τον Ιούνιο στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανταλλαγής Μαθητών Europeans for Peace, στη Ζάκυνθο βρέθηκε το ΕΠΑΛ Λεχενών, το οποίο για μία εβδομάδα φιλοξενεί μαθητές και καθηγητές του ΕΠΑΛ του Kaiserslautern της Γερμανίας. Σκοπός της επίσκεψης στο νησί του Ιωνίου ήταν να δουν τα παιδιά το μνημείο της Εβραϊκής Συναγωγής και να γνωρίσουν πώς σώθηκαν 275 Εβραίοι κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Ναζί, με την βοήθεια του τότε Δημάρχου Ζακύνθου, του Μητροπολίτη αλλά και των πολιτών. Η πρώτη μας στάση εδώ πέρα στη Ζάκυνθο ακριβώς είχε το κεντρικό θέμα. Την θαραλέα πράξη που, και η θαραλέα στάση των Ζακυνθινών κατά τη διάρκεια του πολέμου, του Δημάρχου και του Αρχιεπισκόπου, που με την πράξη τους σώσαν 275 ζωές και γι' αυτό το λόγο τέλος πάντων ήρθαμε εδώ πέρα να το δούνε και να πούμε την ιστορία στα παιδιά. Of course it is. A great honor that we can be here. Ήρθαμε τον Ιούλιο και κάναμε την πρώτη έρευνα και είναι μεγάλη τιμή που βρισκόμαστε στην Εβραϊκή Συναγωγή για να την δείξουμε στους μαθητές μας γιατί ενδιαφέρονται για την ιστορία. Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα όσα συνέβησαν στη Ζάκυνθο και δήλωσαν κατενθουσιασμένοι για την επίσκεψή τους όπου περιλάμβανε εκτός της Εβραϊκής Συναγωγής και την Εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. Βρισκόμαστε σε αυτό το μέρος εδώ πέρα που συνέβησαν αυτά τα πράγματα και ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για την ιστορία, από τον τρόπο που πραγματικά όπως τη διηγούνται εδώ πέρα, γιατί εμείς στη Γερμανία εντάξει έχουμε τη δική μας πλευρά όπως τα λένε εκεί πέρα, αλλά να έχουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε σε αυτόν τον τόπο εδώ πέρα που γίνανε αυτά τα εγκλήματα είναι ιδιαίτερα συγκινητικό για μας και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να το γνωρίζουμε αυτό. Ήταν πολύ ωραία, είδαμε μερικά πράγματα από τα παλιά χρόνια. Από τον πόλεμο και μερικά ερείπια. Επισκεφθήκαμε κιόλας στο Δήμαρχο. Ήταν μια ωραία συνάντηση, θέλαμε να τον γνωρίσουμε, χαρήκαμε πολύ. Επίσης, οι μαθητές και οι καθηγητές των ΕΠΑΛ Λεχενών και Kaiserslautern επισκέφτηκαν τον Δήμαρχο Ζακύνθου, ο οποίος τους καλωσόρισε ενώ ανταλλάχθηκαν αναμνηστικά για την επίσκεψή τους. Σήμερα μας επισκέπτονται εδώ με ένα γεγονός να μάθουν την ιστορία των Εβραίων της Ζακύνθου, που χάρη στη μεγαλοψυχία και στην. Πραγματικά στην αυταπάρνηση δύο μεγάλων θερμικών φορέων της Ζακύνθου, του Δημάρχου Καρέρ και του Χρυσόστομου. Στην συνέχεια όλοι πήγαν στον κινηματογράφο Σινεφόσκολο, όπου παρακολούθησαν την ταινία για το πώς σώθηκαν οι 275 Εβραίοι στη Ζάκυνθο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το ΕΠΑΛ Λεχενών θα συνεχίσει τις εβδομαδιαίες δραστηριότητες του, αφού θα λάβει μέρος στα Καλάβρητα και τις εκδηλώσεις για τους εκτελεστέντες, ενώ θα πάει και στην αρχαία Ολυμπία, όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Γύρισε στη Λακωνία, όπου η προσπάθεια για την λειτουργία μιας μονάδας παραγωγής πίσας κοντά στην Ιερά Μονή των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς ο χώρος φαίνεται να έχει χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός. Ο Τάκης Κούρος έχει το ρεπορτάζ. Τάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ακριβώς έτσι, ο χώρος έχει κριθεί ως αρχαιολογικός με ΦΕΚ από το 2015. Αντιδράσεις και έντονους προβληματισμούς. Να πούμε ότι παρακολουθούμε και πλάνα από τη συγκεκριμένη περιοχή, Τάκη. Από τη συγκεκριμένη περιοχή, ναι. Ειδικά οι αντιδράσεις από τους γέροντες των Αγίων Τεσσεράκοντα, αλλά και κατοίκων ολόκληρης της περιοχής εδώ της Σπάρτης. Αλλά αυτό είχε προβληματίσει και το Δημοτικό Συμβούλιο της Σπάρτης κάποια στιγμή. Απόφαση όμως έχει πάρει και η τοπική κοινότητα Χρυσάφων, μόλις 3-4 χιλιόμετρα από το συγκεκριμένο χώρο. Και θα μου επιτρέψεις να διαβάσω, είναι χαρακτηριστικά, τα λέει όλα νομίζω. Γνωμοδοτούμε να μην επιτραπεί η κατασκευή μονάδας παραγωγής ασφαλτομείγματος, γιατί εκεί λειτουργεί ήδη εδώ και κάποια χρόνια λατομεία, όπως επίσης λειτουργεί και ο σκουπιδότοπος, μάλλον είναι υπό αποκατάσταση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και λέει, η λειτουργία του λατομείου έχει ήδη υποβαθμίσει την περιοχή και τώρα θέλοντας να κατασκευαστεί μονάδα παραγωγής ασφαλτομείγματος έρχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο με ολική καταστροφή τη χλωρίδα και την πανίδα. Εκεί λειτουργούν παρόμοια εργοστάσια, δεν μπορούν να επιβιώσουν μελίσια, ούτε να ευδοκιμήσουν αγροτικά προϊόντα και άλλα. Όπως καταλαβαίνεις, Νίκο, οι αντιδράσεις είναι έντονες, οι προβληματισμοί, αλλά να πούμε ότι αύριο περνάει από το ΚΑΣ, από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, η συγκεκριμένη υπόθεση. Να πούμε ότι είμαστε εν αναμονή της απόφασης και παρακολουθούμε το θέμα. Εγώ από μεριά μου θα πω, επειδή τυχαίνει να είμαι και κοντά στο μοναστήρι των Αγίων Τεσσεράκοντα, ήδη είναι πραγματικά, Νίκο, μια βεβαρημένη περιοχή, λατομία, όπως είπαμε, άλλες βιομηχανικές μονάδες. Νομίζω η προσωπική μου άποψη, ναι, συμφωνώ σε οποιοδήποτε επιχειρηματικότητα, δεν είμαστε κατά, άλλωστε στους καιρούς κρίσης περνάμε, αυτό είναι και ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να επενδύσουν, αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις. Να είσαι, και τη στιγμή βέβαια που ο χώρος φαίνεται να χαρακτηρίζεται από την αρχαιολογική υπηρεσία ως αρχαιολογικός, νομίζω εκεί περιπλέκει ιδιαίτερα το πράγμα, Τάκη. Να πούμε επίσης, επέτρεψέ μου, ότι η εφορία αρχαιοτήτων της Λακωνίας, ξέχασα να το πω αυτό, ότι έχει εισηγηθεί αρνητικά, να μην γίνει. Είναι αρνητική η εισήγηση στο ΚΑΣ, έτσι? Ναι, ναι, αρνητική. Μάλιστα. Λοιπόν, Τάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ το οποίο μας έδωσες. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν στην Λακωνία με την συγκεκριμένη περιοχή. Εμείς τώρα θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στην συνέχεια με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν και πάμε στο νομό Ηλίας, όπου οι γιατροί βάζουν πλάτη για το νοσοκομείο Αμαλιάδας. Σε ακόμα μία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας για το πρόβλημα των εφημεριών στα νοσοκομεία της Ηλίας, αποφασίστηκε ένα νέο εφημεριακό καθεστώς μεταξύ των νοσοκομείων του Πύργου και της Αμαλιάδας. Σε ένα εφημεριακό πρόγραμμα που θα στηρίξει το νοσοκομείο Αμαλιάδας μέχρι να βρεθεί λύση με αποδυναμωμένα τμήματά του λόγω έλλειψης προσωπικού, κατέληξε η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας Γιώργου Γιαννόπουλου. Έγινε σύσκεψη στα γραφεία της ΥΠΕ με τον υποδιοικητή τον κ. Κωστακιώτη και τους διοικητές των νοσηλευτικών μονάδων της Ηλίας, προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα εφημερίας για τις νοσηλευτικές μονάδες της Ηλίας, το οποίο θα κατανέμει τις εφημερίες για εισαγωγές ασθενών και στις δύο νοσηλευτικές μονάδες, και στον Πύργο και στην Αμαλιάδα. Η σύσκεψη έγινε προκειμένου να ενημερωθούν όλοι για τα αποτελέσματα της συνάντησης προημερών στο Υπουργείο Υγείας με τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό και τα Προεδρία της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών και του Σωματείου Εργαζομένων και να ληφθούν προσωρινές αποφάσεις για επίλυση του εφημεριακού προβλήματος. Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα, σε αυτή τη φάση στην Αμαλιάδα κατανέμονται 8 εφημερίδες το μήνα, κατά τις οποίες θα μπορεί να κάνει εισαγωγές, και ο Πύργος θα λειτουργεί το τμήμα επειγόντων περιστατικών κάθε μέρα. Με βάση αυτό το πλαίσιο διαμορφώθηκε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένα για όλες τις μέρες του Γενάρη και του Φλεβάρη.
Ήταν μια συνάντηση που είχε σαν στόχο να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με τη λειτουργία του νοσοκομείου Αμαλιάδας, ειδικά σε ό,τι αφορά στο εφημεριακό καθεστώς, καθώς το τελευταίο διάστημα το νοσοκομείο επί της ουσίας υπολειτουργεί. Έγινε μια συνάντηση η οποία ήταν προγραμματισμένη με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου και συζητήθηκαν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Ηλίας. Όσον αφορά το νοσοκομείο της Αμαλιάδος, θα πραγματοποιήσει για το μήνα Γενάρη 8 εφημερίες, παρουσία χειρουργών, παθολόγων, καρδιολόγων. Από εκεί και πέρα εντείνουμε τις διαδικασίες για να γίνουν οι προσλήψεις του αναισθησιολόγου και του καρδιολόγου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε έναν ικανό αριθμό εφημεριών, δηλαδή περίπου γύρω στις 12 με 14 εφημερίες. Αξίζει να αναφέρουμε πως ήδη η Ένωση Γιατρών έχει συναντηθεί με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας και την Δευτέρα είχε συνάντηση, σύσκεψη στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια για να οριστικοποιηθεί το εφημεριακό καθεστώς, μέχρι να στελεχωθούν οι θέσεις που δεν επιτρέπουν την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου Αμαλιάδας. Οι υπογραφές έπεσαν και 20 εκατομμύρια ευρώ εξασφαλίστηκαν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τον εξυγχρονισμό του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρίτων. Σε συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε για το θέμα στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, παρουσιάστηκαν οι επιμέρους υποδομές που θα αναβαθμίσουν το χιονοδρομικό κέντρο σε ευρωπαϊκών πλέον προδιαγραφών. Σε μια μέρα έτσι γιορτή σήμερα και ευχάριστη για τα Καλαβρίτα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή παρέμβαση των τελευταίων χρόνων στην περιοχή των Καλαβρίτων και μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις σε πανελλήνια κλίμακα σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ο εξυγχρονισμός του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρίτων εξασφαλίστηκε και μαζί ένα κονδύλι ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα σας ανακοινώνουμε ότι το έργο εξυγχρονισμού του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρίτων εντάχθηκε οριστικά στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ο προϋπολογισμός αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ένα έργο που αποτελεί τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή παρέμβαση των τελευταίων χρόνων στην περιοχή των Καλαβρίτων. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καλαβρίτων Γεώργιος Λαζουράς χαρακτήρισε ιστορική την απόφαση για μια μεγάλη επένδυση πανελλήνιου ενδιαφέροντος και πρόσθεσε ότι μετά από 30 χρόνια λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου γίνεται μια τόσο μεγάλη παρέμβαση με την οποία ουσιαστικά δημιουργείται ένα νέο χιονοδρομικό, δίνοντάς του ζωή για τα επόμενα 40 χρόνια. Μια επένδυση πρωτοφανή σε μέγεθος. Τέτοια επένδυση έχει να γίνει όντως, όπως υπόθηκε, από την εποχή του αείμνηστου πρώην δημάρχου Πάνου Πόλκα, που έγινε το χιονοδρομικό κέντρο. Μια επένδυση 20 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, μια ένταξη δηλαδή στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που είναι και πανελλήνιου ενδιαφέροντος. Παράλληλα με τον εξυγχρονισμό του χιονοδρομικού, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ανήγγειλε πως δρομολογεί μελέτη για τον εξυγχρονισμό της σύνδεσης της περιοχής Καλαβρίτων μέσω Πούντας με την Ολυμπία Οδό. Ουσιαστικά κάνουμε εξυγχρονισμό των αναβατήρων που πλέον είναι 30 ετών και θα έλεγα έχουν ημερομηνία λήξης. Ήταν αναγκαίο κακό δηλαδή πλέον να εξυγχρονιστούμε και να αναβαθμιστούμε, να έρθουμε ουσιαστικά στα επίπεδα των ευρωπαϊκών χιονοδρομικών κέντρων. Ο Περιφερειάρχης εστίασε επίσης στην υποδειγματική και αποτελεσματική συνεργασία με τον Δήμαρχο Καλαβρίτων, ενώ ευχαρίστησε για τη συμβολή τους τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων ΕΣΠΑ Παναγιώτη Κορκολή και τον σημερινό Υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση, που από τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης υπήρξε αρρωγός στην όλη προσπάθεια. Την πράξη ένταξης του έργου στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Στρασβούργο, εκεί όπου υπό την σκιά των εξελίξεων που υπάρχουν στην Βρετανία σχετικά με τον Brexit, έχουμε μια σημαντική ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλιστα αύριο θα έχουμε και ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Αναστασιάδη. Ο Περικλής Πατσούρης βρίσκεται στο Στρασβούργο και θα μας δώσει το κλίμα τώρα που επικρατεί εν ώψη της σημαντικής αυτής συνεδρίασης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν. Μ' ακούτε? Σε ακούμε πολύ καλά. Δώσ' μας λίγο το ρεπορτάζ στην αρχή για τη σημαντική ολομέλεια που έχουμε στο Στρασβούργο. Πολλά τα θέματα. Πρώτα απ' όλα είπες για Brexit και πολύ καλά ανέφερες. Έχουμε οικονομικό απολογισμό για το 2019, Νίκο. Τι ακριβώς περιμένουμε τον επόμενο έτος. Άρα πολλά περισσότερα κονδύλια, γιατί υπάρχουν κονδύλια για το Erasmus Plus, υπάρχουν κονδύλια αρκετά για το μεταναστευτικό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτή η ολομέλεια έχει πάρα πολλά να δώσει γενικότερα, γιατί όλα κρίνονται
από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τετάρτη θα είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εδώ, ο κύριος Αναστασιάδης. Έχει να πει πάρα πολλά και αυτός, γιατί είναι πολλά τα θέματα με τον Κυπριακό, με τις ΑΟΣ, γενικότερα με τις προσκλήσεις των Τούρκων. Άρα καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα την Τετάρτη θα μάθουμε και εμείς ότι μελιγινέστε. Άρα λοιπόν, εκτός από όλα αυτά, έχουμε και ολομέλεια. Και αυτό που μας αρέσει γενικότερα είναι ότι όλοι οι ευρωβουλευτές είναι εδώ και θέλουν να πούν το δικό τους μήνυμα για τις ευρωεκλογές, γιατί κλείνει το 19 και έχουμε ευρωεκλογές στο 2019. Κλείνει το 18 και μπαίνουμε το 19. Λοιπόν, με Μάιο, το Μάιο ευρωεκλογές, και όλοι θέλουν λοιπόν ο κόσμος γενικότερα να πάει στις κάλπες. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι έχουμε το βραβείο Ζαχάροφ Τετάρτη. Δίνεται και αυτό. Θα έχουμε αποκλειστικά πλάνα και προσπαθούμε να κάνουμε κάποια συνέντευξη. Πριν από λίγο είχαμε και κουβέντα με τον κύριο Παπαδημούλη. Μας είπε αρκετά για το ΣΥΡΙΖΑ, για δημοσκοπήσεις. Και θα έχουμε και αποκλειστική συνέντευξη αύριο το μεσημέρι που θα έχουμε τα γυρίσματα. Άρα λοιπόν θα έχουμε περισσότερα να μάθουν και οι τηλεθεατές μας τις ερχόμενες ημέρες. Αυτό που κρατάμε, Νίκο, είναι ότι. Αυτό που κρατάμε είναι ότι γενικότερα στο Κοινοβούλιο η Ελλάδα πλέον και αρέσει και σε άλλους δεν αρέσει, αλλά δεν ασχολούνται όπως ασχολούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί λέει ότι σιγά σιγά το πράγμα έχει πάρει μια διαφορετική τροπή και ασχολούνται περισσότερο με την Μέρκελ, το τι σημαίνει η αποχώρησή της από την ηγεσία του κόμματος και το τι μελιγενέστες στην επόμενη εκλογή για τον πρόεδρο Γιούγκερ. Άρα λοιπόν ο πρόεδρος Γιούγκερ τελειώνει η θητεία του. Και η μόνη κουβέντα πλέον που γίνεται στο Κοινοβούλιο είναι ποιος από εδώ και πέρα θα πάρει τα ενία της Κομισιόν. Η Κομισιόν βέβαια που όλα τα χρήματα από εκεί παίρνουν την έγκριση. Μιλάμε για δισεκατομμύρια και ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ ήταν και φιλέλληνας και γενικότερα μας άρεσε αυτό που άλλωστε είχε κάνει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε εδώ και μια πενταετία την Προεδρία της Κομισιόν. Και πρόσπασε μάλιστα ο κύριος Γιούγκερ από νωρίς να δείξει και την φιλική του διάθεση και προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Να θυμίσω τα χτυπήματα στην πλάτη, τα φιλικά αυτά χτυπήματα στην πλάτη. Περιμένουμε να δούμε βέβαια τώρα ποια θα είναι η στάση. Συγγνώμη, Νίκο, έχουμε και τον κύριο Σκηνά, έτσι. Είναι ο κύριος Μαργαρίτης Σκηνάς, αυτός που άλλωστε είναι ο βασικός εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο πρώην Ευρωβουλευτής της Δημοκρατίας, υπεύθυνος της Task Force στην Ελλάδα. Και άλλωστε και αυτός έχει βάλει το δικό του λιθαράκι, ο κ. Μαργαρίτης Σκηνάς, σε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Περικλή, βλέπω πίσω σου ότι η πόλη, το Στρασβούργο, έχει ντυθεί και αυτό στα γιορτινά, φοράει τα γιορτινά του. Σε ρυθμούς Χριστουγέννων κινείται και η γαλλική πόλη, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Πρωτεύουσα. Δώσ' μας λίγο την ατμόσφαιρα. Έτσι. Να πούμε και λίγο αυτά, γιατί το κρύο είναι αρκετά σουθερό. Η ώρα τώρα, βέβαια, είναι μια ώρα πίσω εδώ. Είναι περίπου 8 παρα 20. Τώρα τα εστιατόρια είναι γεμάτα. Να πούμε ότι είναι πρωτόγνωρο αυτό που βιώνουμε, γιατί γενικότερα είναι το 15 είχε ψηφιστεί ως πιο ωραία πρωτεύουσα ευρωπαϊκής ό,τι αφορά γιορτές Χριστουγέννων. Αλλά καταλαβαίνουμε, Νίκο, ότι ο κόσμος είναι αρκετός. Τα ξενοδοχεία πλέον δεν υπάρχει ένα δωμάτιο. Airbnb για τα καλά κρατεί. Και αυτό που μας αρέσει ότι κάθε γωνιά βλέπουν κι άλλο στα πλάνα μας οι τηλεθεατές. Είναι στολισμένοι και εμείς θα έχουμε βέβαια τις ερχόμενες ώρες και ημέρες να δώσουμε εικόνα και ήχο από το μεγάλο περιφερειακό κανάλι, η Ιόνια Τσάνελ, που βρίσκεται λοιπόν στην τελευταία συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ από το παγωμένο Στρασβούργο, για να μεταφέρουμε ήχο και εικόνα σε όλους. Μάλιστα, Περικλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απευθεία αυτή σύνδεση με το Στρασβούργο. Περιμένουμε βέβαια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλα τα ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις τις οποίες θα κάνεις με τους πολιτικούς στο Ευρωκοινοβούλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Περικλής Πατσούρης, κυρίες και κύριοι, απευθεία σύνδεση από το Στρασβούργο της Γαλλίας για την ολομέλεια που έχουμε στο Ευρωκοινοβούλιο και βέβαια την χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα που επικρατεί και στην συγκεκριμένη πόλη, στο Στρασβούργο. Πίσω στα δικά μας τώρα, όπου τα παιδιά στο δημοτικό και τον υπηαγωγείο του Τρίκορφου Ναυπακτίας έδωσαν το καλό παράδειγμα. Συγκέντρωσαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης και τα προσέφεραν στο χαμόγελο του παιδιού, θυμίζοντάς μας ότι τις γιορτινές μέρες οφείλουμε να δίνουμε αγάπη σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Σε μια κίνηση αλληλεγγύης προχώρησαν οι μαθητές, οι γονείς και οι δάσκαλοι του Διθέσιου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Τρικόρφου. Συγκέντρωσαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Οι μαθητές, οι γονείς και οι δάσκαλοι ενός μικρού σχολείου του Δήμου Ναυπακτίας έστειλαν το δικό τους μήνυμα αλληλεγγύης στα παιδιά που έχουν ανάγκη αυτές τις γιορτινές ημέρες που έρχονται. Στην κάμερα του Ιόνιαν μίλησε ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Τρικόρφου, Ηλία Τζόκας. Οι μαθητές, οι γονείς και η εκπαιδευτική του Δημοτικού Σχολείου Τρικόρφου έδειξαν έμπρακτα για μία ακόμη φορά την συμπαράστασή τους
προσφέροντας από το υστέρημά τους, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες εποχές, στο χαμόγελο του παιδιού. Να πούμε ότι έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλά αντικείμενα, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης. Σε σχέση και με τον αριθμό των παιδιών. Και σε σχέση ακριβώς με τον αριθμό των παιδιών. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε 23 παιδιά στο δημοτικό σχολείο και 7 παιδιά στο νηπιαγωγείο. Παρ' όλα αυτά, δείξαμε και πάλι, για μία ακόμη φορά την συμπαράστασή μας στα παιδιά που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Από τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Τρικόρφου και του Νηπιαγωγείου Τρικόρφου, ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Να είστε πάντα καλά. Το Χαμόγελο του Παιδιού ιδρύθηκε το 1995 από τον 10χρονο Ανδρέα Γιαννόπουλο, ο οποίος λίγο πριν φύγει από την ζωή εξέφρασε στο ημερολόγιο του την επιθυμία να δημιουργηθεί ένας σύλλογος για να έχουν όλα τα παιδιά αγάπη, στοργή, ενδιαφέρον και σεβασμό. Μέχρι σήμερα το Χαμόγελο του Παιδιού έχει στηρίξει περισσότερα από 1.200.000 παιδιά και τις οικογένειές του. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά, στους μικρούς αυτούς μαθητές και στους εκπαιδευτικούς για την πρωτοβουλία αυτή που πήραν. Τώρα, μύρισαν Χριστούγεννα και στην Αργολίδα. Το άναμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Ναύπλιο έγινε στην πλατεία Συντάγματος με συναυλία του Φίβου Δελιβοριά, ενώ στο Άργος μικρή διασκέδασαν με τις εκπλήξεις που είχε ετοιμάσει ο Δήμος για το ξεκίνημα των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Απόψε θα ανάψουμε το δέντρο της πόλης μας. Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήμου Ναυπλίων στην πλατεία Συντάγματος. Το σύνθημα για την φωταγώγηση του δέντρου έδωσε ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτρης Κοστούρος. Το Ναύπλιο φόρησε γιορτινά του. Κάλεσε τα παιδιά του και τους γονείς να ανάψουν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, αφού πρώτα το ανάψουν μέσα στην καρδιά τους. Η βραδιά συνεχίστηκε με πολλή μουσική από τις χοροδίες, καθώς και εκπλήξεις για τα παιδιά. Ακολούθησε μουσική συναυλία με τον Φίβο Δελιβοριά. Έχω ένα μικράκι, ελεφαντάκι, 420 κιλά. Τρώει στα κασόνια, μακαρόνια, κι όλο κάνει τούπες και γελά. 3, 2, 1, πάμε! Στο Άργος, εκατοντάδες παιδιά και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία για να ανάψουν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τα πυροτεχνήματα έκαναν τη νύχτα μέρα και οι εκπλήξεις που είχε ετοιμάσει ο Δήμος για τη βραδιά ικανοποίησαν τους ντόπιους αλλά και τους επισκέπτες. Κάθε χρόνο γινόμαστε ωραιότεροι, γινόμαστε ομορφότεροι. Να δώσουμε και να σηματοδοτήσουμε τις Άγιες Μέρες, να αλλάξει η ψυχολογία μας και όλα αυτά μαζί να υποδεχτούμε τα Χριστούγεννα και το νέο έτος. Η βραδιά ξεκίνησε με το Σαντ Άργος Φαν. Άνθρωποι κάθε ηλικίας φόρεσαν το αγιοβασιλείτικο σκουφάκι και έτρεξαν στους κεντρικούς δρόμους. Πάμε! Και του χρόνου. Και του χρόνου να είμαστε όλοι εδώ, γεροί και δυνατοί. Τίποτα όμως δεν είχε τελειώσει εκεί, καθώς όλοι όσοι βρέθηκαν στην πλατεία πέρασαν από το σπίτι του Άγιου Βασίλη, τα χριστουγεννιάτικα εργαστήρια, το καρουσέλ και το παγοδρόμιο που είχαν στηθεί για να βάλουν το Άργο στο κλίμα των Χριστουγέννων. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είσαστε σήμερα εδώ, που στηρίζετε και το Δήμο και εμάς σαν αλληλεγγύη, να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλές γιορτές, με υγεία. Η βραδιά έκλεισε με συναυλία του Ράμος και της Έλληνας Τσαγκρινού που παρουσίασαν ένα μουσικό πρόγραμμα με τις pop επιτυχίες τους. Τώρα στην Πάτρα ολοκληρώνονται οι εργασίες των συνεργείων του Δήμου για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό στις πλατείες της πόλης. Φέτος ο Δήμος έχει μεριμνήσει να εντυπωσιάσει και έχει τοποθετήσει διάφορες κατασκευές στην κεντρική πλατεία, την πλατεία Γεωργίου, στην Τριών Συμμάχων αλλά και στην πλατεία Όλγας. Σε εορταστικό κλίμα η Πάτρα με τις πλατείες του κέντρου της πόλης να στολίζονται και να διαμορφώνονται για τις ημέρες των εορτών. Τη Δευτέρα το πρωί, συνεργεία του Δήμου της Πάτρας τοποθέτησαν και ένα μεγάλο έλατο στην πλατεία Γεωργίου. Το συγκεκριμένο δέντρο μάλιστα είναι φυσικό και έρχεται από τα ορεινά της Βλασίας. Ένα έλατο το οποίο θα το φέρουμε από την Τσαπρούνια, ένα σε επικίνδυνο σημείο.
που κινδυνεύει να γκρεμίσει το σπίτι ενός κατοίκου και είναι για κόψιμο. Θα το πάρουμε εμείς και θα το χρησιμοποιήσουμε εδώ. Την ίδια ώρα ένα όμορφο καράβι έχει ήδη τοποθετηθεί στην πλατεία Τριών Συμμάχων και μάλιστα πρόκειται για ένα παλιό καΐκι το οποίο ανακατασκευάστηκε από το καρναβαλικό εργαστήρι του Δήμου της Πάτρας. Την έδωσε μια εγκατελειμμένη βάρκα, διαμορφώθηκε στο καρναβαλικό εργαστήριο και θα στηθεί στο ρολόι. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε όσο γίνεται πιο χαρούμενες τις πλατείες του κέντρου της πόλης που αυτές τις μέρες θα συγκεντρώσουν και τον περισσότερο κόσμο. Οι ετοιμασίες των συνεργείων ολοκληρώνονται και το αποτέλεσμα αναμένεται και φέτος να εντυπωσιάσει. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε το τρίτο φεστιβάλ επιτραπέζων παιχνιδιών που διοργανώθηκε στην πόλη της Ζακύνθου. Για δύο ημέρες το πνευματικό κέντρο του νησιού υποδέχθηκε ανθρώπους κάθε ηλικίας που ήθελαν να παίξουν και να γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο των επιτραπέζων παιχνιδιών. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώθηκε το Φεστιβάλ Επιτραπέζιων Παιχνιδιών Ζακύνθου. Άνθρωποι κάθε ηλικίας γέμισαν το πνευματικό κέντρο για να παίξουν επιτραπέζια κάθε είδους. Θα έρθει με το παιδί του, με το φίλο του, με τη φίλη του κτλ. Θα βρούμε ένα τραπεζάκι, θα δούμε τι θέλει ακριβώς να παίξει. Μπορεί να θέλει κάποιο εύκολο, με λίγο ας πούμε να περάσει καλά. Μπορεί να θέλει κάτι πιο δύσκολο, να έχει στρατηγική. Θα διαλέξουμε κάποια από την πληθώρα που έχουμε. Έχουμε πάρα πολλά επιτραπέζια φέτος. Οι παιχνιδογνώστες διοργανωτές βρέθηκαν και τις δύο μέρες του φεστιβάλ δίπλα σε όσους ήθελαν να παίξουν για να θυμίσουν τους κανόνες των παιχνιδιών αλλά και να παρουσιάσουν καινούργια παιχνίδια. Έχει γνωρίσει ας πούμε, κάποια κλασικά επιτραπέζια όπως είναι η Μονόπολη, όπως είναι ας πούμε, το Ταμπού, το Κλουέντο και δεν ξέρω κι εγώ κάποια άλλα. Ή τα παιχνίδια τα απλά που παίζουν μια τράπουλα κλασική, έτσι, του πόκερ κτλ. Πιστεύω ένα μεγάλο κίνητρο για να έρθει ο κόσμος εδώ και μας αρέσει να το γνωρίζει ο κόσμος είναι το τι ποικιλία θεμάτων υπάρχει στα επιτραπέζια. Ανάμεσα στη συλλογή των επιτραπέζιων που ήταν διαθέσιμη και ένα νέο παιχνίδι που δημιούργησε ένας Ζακυνθινός. Ο εμπνευστής ήταν σε ένα τραπέζι και προκαλούσε όποιον ήθελε να παίξει μαζί του και να γνωρίσει το Sacramentum. Η ιδέα ξεκίνησε πολύ πολύ παλιά όταν ήμουν φοιτητής. Και αυτό που λέμε παινία τέχνης κατεργάζεται, ήμασταν κάποιοι φίλοι, δεν είχαμε ξεμείνει τότε από χρήματα να πάρουμε κάποιο επιτραπέζιο και έτσι ξεκίνησε και έφτιαξα το πρώτο επιτραπέζιο. Και από εκεί μπήκε το μικρόβιο και καταλήξαμε σήμερα σε αυτό που βλέπετε. Παράλληλα με το φεστιβάλ έτρεχαν τουρνουάλα και κληρώσεις, όπου οι συμμετέχοντες διεκδικούσαν το πρώτο έπαθλο. Και τις δύο μέρες είμαστε εδώ με τα παιδιά μας, παίζουμε, μαθαίνουμε αυτά τα καινούργια επιτραπέζια που είναι λίγο δύσκολα. Αλλά σας τα εξηγούν, βλέπω εδώ. Πάρα πολύ καλά. Η ομάδα εδώ των παιδιών είναι φοβερή. Με τον κόσμο φέτος, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει περισσότερο κόσμο από ό,τι με πέρσι και πρόπερσι. Και όσο πάει, μαζεύει κόσμο. Και παίζουν, βλέπω, όλες οι ηλικίες. Δηλαδή από... Βέβαια, τα επιτραπέζια δεν έχει ηλικία, είναι από 5 μέχρι 95 χρονών. Το φεστιβάλ έγινε υπό την αιγίδα των φίλων επιτραπέζων παιχνιδιών Ζακύνθου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό και στην συνέχεια η εκπομπή Sport στο Ιόνιαν με τον Διονύση Πινιώρη. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές του Ιόνιαν στο κανάλι μας στο YouTube αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.